κουραζούμενα. Και εσύ Χριστινιό, σπάσε τους καθρέφτες και σταμάτα τα ρολόγια. Αυτό ήταν μάνα μου. Αν είναι να μου αρέσουν το σπιτικό για την οικογένεια, καλύτερα να σταματήσει ο χρόνος. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε στην Αγία Φωτεινή. Αυτό ήταν ο κύριε Παναγιά μου. Είπανε τα σκυλιά στη Σμύρνη! Δεν την προλαβαίνουμε, μη τραφιληθούμε! Τα 101 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής τίμησε η Νέα Κρίνη. Με μια εκδήλωση μνήμης και τιμής στην παραλία της Καλαμαριάς, πραγματοποιήθηκε και φέτος η μουσικοθεατρική παράσταση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Προσφύγων Μικρασιατών Νέας Κρίνης, Αγία Παρασκευή. Χρέος, ιερό καθήκον και ηθική υποχρέωση να τιμούμε κάθε χρόνο τη μνήμη των προγόνων μας. Να τιμούμε την ιστορικότητα αυτού του τόπου, ενός τόπου που φιλοξένησε και δέχτηκε τόσο προσφυγικό πληθυσμό. Οι θεατές που παρακολούθησαν την παράσταση με τίτλο «Η ζήση μας εκεί και εδώ» γύρισαν πίσω στο χρόνο και μεταφέρθηκαν νοητά στα πατρογονικά εδάφη και στις μέρες πριν το βίο εξοριζωμό και το πικρό ταξίδι προς την Ελλάδα. Ήρθανε στα αυτιά μου οπλές από αλώατα. Είπανε τα σκυλιά πολύ μαζί λεφούσι στο δρομί μας στο Βασμαχανέ. Μέχρι να καταλάβω τι γινούτανε, φτάσανε πολύ κοντά. Η μεγαλύτερη τιμή και η μεγαλύτερη ευχή που θα μπορούσαν να μας δώσουν οι παππούδες μας είναι αυτή, να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε προκομμένοι, να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας άξια και χρήσιμα και θα έλεγα και κοντά στις αξίες τις οποίες μας μάθαν και να καταφέρουμε να κάνουμε τον τόπο μας ακόμη καλύτερο και μέσα από την καθημερινότητα και από τη ζωή μας να τους κάνουμε περήφανους. Η απεικόνιση των αρχικά ξέγνιαστων στιγμών των Ελλήνων της Σμύρνης, οι πρώτες ανησυχίες για την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών της εποχής, η έλευση του ελληνικού στρατού, αλλά και η πόλωση του κλίματος ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους, παρουσιάστηκαν εξαιρετικά πετυχημένα από τα μέλη του συλλόγου. Η αλήθεια είναι ότι μετά το φεδιό του Βενιζέλου, οι δικοί μας αφήκανε τη μοίρα μας στη συμμάχη. Βέβαια, οι εφημερίδες γράφουν πως θα γίνει μια συνθηκολόγηση για να λύσουμε ειρηνικά τα ζητήματά μας. Καλά. Τουλάχιστον ως τότε, Σαφραμπέ, ας μην τρώμαστε μεταξύ μας. Οι παραδοσιακές στολές, τα προσεγμένα σκηνικά, αλλά και η παρουσία μουσικών επισκηνής που πλαισίωσαν την παράσταση, έδεσαν με τους χορούς και την ιστορική αφήγηση που έφτασε μέχρι την μαύρη μέρα του διωγμού. Μα πώς γίνεται, εδώ είναι ο τόπος μας. Εμάθαμε να ζούμε όλοι μαζί. Μόνο οι Ρωμιοί είμαστε πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους στη Μικρασία. Δεν θα επιτρέψουν οι σύμμαχοι τέτοιο κακό. Μην είσαι αφελής, Χριστίνιο. Ούτε που τους νοιάζει πως είμαστε. Οι σύμμαχοι και οι άλλοι μαζέψαν την ουρά τους. Α, μονάχα οι Εγγλέζοι κόπτονται για τα στενά. Και οι Γερμανοί, γιατί καταλάβανε ότι έχουν συμφέροντα πια εδώ στη Μικρασία. Η εκδήλωση έκλεισε με την αναπαράσταση του ερχομού των προσφύγων εκ θαλάσσης, με τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν με συγκίνηση και μάτια βουρκωμένα, θυμούμενοι φυσικά τις διηγήσεις από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους που βιαίως ξεριζώθηκαν από την πατρογονική γη τους και ήρθαν στην προσφυγωμάνα Καλαμαριά για να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους από το μηδέν.